Τα κίτρινα γυλαίκα απασχόλησαν έντονα και το ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που ολοκληρώθηκε στη Λισαβόνα. Σε αυτό επιβεβαιώθηκε η στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στον νυν πρώτο αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Ο ίδιος, σχολιάζοντας το Euronews στις μαζικές διαδηλώσεις στην Γαλλία, οι οποίες το Σάββατο επεκτάθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, σχολίασε. Η βία δεν είναι ποτέ ο σωστός τρόπος. Ο διάλογος είναι ο τρόπος για να πάμε μπροστά και θα προσφέρουμε αυτόν τον διάλογο για να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Την υποψηφιότητα του Ολλανδού πρώην Υπουργού Εξωτερικών για την Προεδρία της Κομισιόν παρουσίασε ο οικοδεσπότης της Συνόδου, Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο Κώστα. Το δημοσιονομικό σύστημα, η φορολογία, είναι και εξακολουθεί να είναι το μέσο για την ανακατανομή του πλούτου, για την χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας, για καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία, την κοινωνική στήριξη. Αυτή είναι η σοσιαλιστική Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκε η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Φρανς Τίμερμανς τόνισε την σημασία των προσεχών ευρωεκλογών. Φίλοι μου, αυτές οι εκλογές τον Μάιο δεν είναι συνηθισμένες εκλογές. Είναι οι εκλογές τις οποίες διακυβεύονται τα περισσότερα για πρώτη φορά από τότε που εφαρμόστηκε το σύστημα της απευθείας εκλογής των μελών του Ευρωκοινοβουλίου το 1979. Αυτές οι εκλογές αφορούν την ψυχή της Ευρώπης. Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θα καταφέρουν να πείσουν τους ψηφοφόρους και να κατευνάσουν τον θυμό που δείχνει να υπάρχει σε πολλά κοινωνικά στρώματα σε όλη την Ευρώπη.